είμαστε ακόμα στον Ιούνιο. Φανταστείτε τι θα γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όταν θα έχουμε θερμοκρασίες και οι θερμοκρασίες αυτές ξεφύγουν πάνω από 37 βαθμούς. Φοβάμαι ότι θα σβήσει η Κρήτη. Οι πρόσφατες εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην Κρήτη ήταν μόνο η αρχή, προειδοποιούν οι τεχνικοί της ΔΕΗ. Η αυξημένη ζήτηση ρεύματος εξαιτίας της τουριστικής περίοδου φέρνει το δίκτυο του νησιού στα πρόθυρα blackout. Σύμφωνα με τους τεχνικούς της ΔΕΗ, το σύστημα ηλεκτροδότησης της Κρήτης θα έπρεπε να έχει ήδη μπει σε διαδικασία απόσυρσης. Η περίπτωση της Κρήτης δεν είναι μοναδική, αφού σύμφωνα με τους τεχνικούς, κίνδυνος για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος υπάρχει και σε άλλες περιοχές της χώρας. Μπορεί αυτή η βλάβη να έχει να γίνει μέσα σε μία ώρα. Τη στιγμή που έχουμε μεγάλη έλλειψη τεχνικού προσωπικού, αυτός ο χρόνος τριπλασιάζεται. Και όταν τριπλασιάζεται αυτός ο χρόνος, μέχρι να αποκατασταθεί, μπορεί να δημιουργηθεί άλλη μία βλάβη. Η μία βλάβη μετά την άλλη βλάβη μπορεί να δημιουργήσει ένα αντόμενο εξελίξεων και να έχουμε ένα blackout. Όπως εξηγούν οι τεχνικοί της ΔΕΗ, δεν είναι μόνο οι αντοχές του συστήματος που δοκιμάζονται κάθε καλοκαίρι, αλλά και αυτές των ανθρώπων που φροντίζουν για τη συντήρησή του. Αντικειμενικά προβλήματα από τεράστια έλλειψη προσωπικού, από έλλειψη ανταλλακτικών, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα εκτεταμένης έντασης. Τα τελευταία δύο χρόνια, ο τομέας των τεχνικών έχει αποψηλωθεί, καθώς όπως καταγγέλουν, από τους 3.500 υπαλλήλους έχουν μείνει 1.800 για να καλύψουν τις ανάγκες σε ολόκληρη τη χώρα. Ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των τεχνικών, σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ, φτάνει τα 52 έτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αντοχές των ανθρώπων που καλούνται να εργαστούν υπό αντίξωες συνθήκες. Βέβαια, έχει ζητήσει κατά εξαίρεση να προσλάβει με 8μηνη σύμβαση πάνω από 800 άτομα. Στο κόκκινο για πιθανές διακοπές ρεύματος βρίσκονται, σύμφωνα με τους τεχνικούς της ΔΕΗ, κυρίως οι τουριστικές περιοχές.